Χιλιάδες είναι οι οικογένειες που και φέτος θα ετοιμάσουν το πασχαλινό τραπέζι χάρη στην στήριξη και τη βοήθεια των κοινωνικών παντοπολίων. Φέτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, θα στηριχθούν 4.688 οικογένειες. Αυτές τις άγιες μέρες, κάποιοι δείχνουν το δρόμο της προσφοράς και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι άλλοι από τους εκατοντάδες εθελοντές που εργάζονται πυρετοδός, προκειμένου να ετοιμαστούν όλα τα πακέτα αγάπης και να παραδοθούν πριν το Μεγάλο Σάββατο σε αυτές τις οικογένειες που η μοίρα τους θέλησε να περνούν δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Όπως μας λένε οι ίδιοι εθελοντές, δεν κοιτάνε τα ρολόγια παρά μόνο τον αριθμό των πακέτων που ετοιμάζουν και αν θα είναι αρκετά για όλες τις οικογένειες. Επισκεφθήκαμε ένα από τα πολλά κοινωνικά παντοπολία, αυτό του Δήμου Λατσιών. Όσες ώρες χρειαστεί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να εξυπηρετήσουμε τους δημότες, τους άπορους μας, ναι, είμαστε εδώ και προσπαθούμε να τα διεκπαιρέσουμε. Ο κόσμος όλος ήταν ναι, με τις δουλειές τους, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Που τον καιρό που άρχισε να δούμε την κρίση με λίγα λόγια, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα και δημιουργήθηκε και το παντοπουλίο Δήμου Λατσιών, το οποίο εργαζόμαστε ως τώρα. Οι παραπάνω είναι πάνω από δύο παιδάκια, οπωσδήποτε, και τέσσερα, και πέντε, είναι όλες πολυμελείς και χρειάζονται βοήθεια τούτη. Από τα πέρσι που είχαμε γύρω στα 170 άτομα που εξυπηρετούσαμε, φέτος έχουμε φτάσει στους 90. Μέχρι το Αγίο Σαββάτο θα έχουμε παραδώσει το πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει κρέας, περιλαμβάνει ήδη πρώτης ανάγκης όσον αφορά το πασχαλινό τραπέζι. Στις 4 το απόγευμα, στο κοινωνικό παντοπολείο των Λατσιών, αρχίζουν να φθάνουν μέλη άπορων οικογενειών για να παραλάβουν τα πακέτα. Βρίσκουν το θάρρος και ζητούν ήδη να μιλήσουν στην κάμερα, θέλοντας να ευχαριστήσουν όλους όσοι στέλνουν τα τρόφιμα, έστω και ας μην θέλουν να φάνει το πρόσωπό τους, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα ανήλικα παιδιά τους. Έχω δύο παιδάκια, ηλικίες τους μικρές. Είμαι άνεργη. Ο άντρας μου είναι ξένος, είναι άνεργος. Κάθε μήνα μας ειδοποιούσε ότι φέρνουν κάτι να μας δώσει, να μας βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί, για να μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε. Δεν υπήρχαν αυτά τα πακέτα αγάπης, πώς θα βγάζετε το Πάσχα? Δεν είχε να βγάλουμε το Πάσχα. Μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι, μας βοηθούμε με όποιον τρόπο μπορούν. Είμαι μονοκονιός, ανέργη, φρούτα, λαχανικά, ό,τι τίποτε. Αλλά τώρα για το Πάσχα είναι το πιο σημαντικό. Για μια οικογένεια, για να μπορεί να περάσει Πάσχα, τα κρέατα που αντιλαμβάνεστε, άμα είσαι ανεργός και μονογονιός, δύσκολα τα πράγματα. Διότι υπάρχει οικογένειες που δεν τα έχουν αυτά και εμείς χαιρόμαστε που, ας είναι και με αυτόν τον τρόπο, τα έχουμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και χαρά να περάσουν καλά. Εκατοντάδες εθελοντές σε όλα τα κοινωνικά παντοπολία αλλά και στα οργανωμένα σύνολα. Χιλιάδες και οι πολίτες που δεν κλείνουν την πόρτα στην δύσκολη ώρα, στον γείτονα, στον συγχωριανό, στον συμπολίτη. Ευχή όλων το 2017 να μην υπάρχει λόγος ύπαρξης άλλων κοινωνικών παντοπολίων.